βουλιάζει στην εγκατάλειψη. Τίποτα δεν θυμίζει τον πρωτοποριακό χώρο περιπάτου και αναψυχής, ο οποίος εγκαινιάστηκε πριν από 19 χρόνια. Από χωματερή έγινε πάρκο με ευρωπαϊκά κονδύλια. Εγκαινιάστηκε το 2002. Από τότε μέχρι σήμερα ρημάζει. Οι εικόνες είναι τραγικές. Άραγε υπάρχει ένας σχεδιασμός από τον Δήμο Ηρακλείου για την αξιοποίηση της τεράστιας αυτής έκτασης? Ο λόγος για το πάρκο Σκαφιδάρα, έργο το οποίο υλοποιήθηκε με ευρωπαϊκά κονδύλια εκατομμυρίων ευρώ, με τις υποδομές του να έχουν λεηλατηθεί αρκετές φορές, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στις παιδικές χαρές, στις τεχνητές λίμνες, στα γήπεδα, στον αψυκτήριο και σε άλλες λειτουργίες. Με φόντο τις εικόνες εγκατάλειψης, ο Δήμος Ηρακλείου σχεδιάζει την αξιοποίηση της τεράστιας αυτής έκτασης. Είναι δωρεά της Μαρίας, της χήρας του ευεργέτη Καλοκαιρινού. Αυτά τα τρία ακίνητα έχει σκοπό ο Δήμος να τα αξιοποιήσει, εκμισθώνοντάς τα σε επενδυτές οι οποίοι θα ενδιαφερθούν να κάνουν κάποια έργα εκεί πέρα, και έτσι θα τα προστατεύσουμε, που τώρα είναι στην τύχη τους, ομολογώ. Άμεσα θα προχωρήσει διαγωνισμός για την εκμίσθωση της τεράστιας αυτής έκτασης, ενώ τα έσοδα που θα προκύπτουν θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως δήλωσε ο Μανώλης Βασιλάκης. Το σύνολο του τιμήματος θα πηγαίνει όχι για το Πανάνιο, αλλά για τους σκοπούς που σκέφτηκε η Μαρία Καλοκαιρινού όταν τα δόρισε αυτή. Τα δόρισε για να συτίζονται άποροι ασθενείς του νοσοκομείου Λιμωδών, που ήταν εδώ ακριβώς σε αυτό το οικόπεδο. Ο σκοπός αυτός εξέλιπε, υπάρχει όμως η δυνατότητα, υπάρχει ένα ειδικό δικαστήριο, το οποίο όταν η βούληση του διαθέτη δεν μπορεί να υλοποιηθεί, επιλέγει μία παραπλήσια δράση, ναι, που θα είναι οπωσδήποτε φιλανθρωπική. Όπως εκτιμάται, εντός του 2021 ο χώρος αυτός αξιοποιηθεί και θα αποκτήσει και πάλι ζωή, καθώς θα μπορούν να φιλοξενηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις, βοηθητικοί χώροι, αναψυκτήρια και όχι μόνο. Πρέπει να πάρουμε ορκωτό εκτιμητή. Έχουμε λοιπόν ήδη εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και μας έχει εγκρίνει ένα ποσό, ώστε να μπορέσουμε να αναθέσουμε σε ορκωτό εκτιμητή. Θα προχωρήσουμε σε ένα διαγωνισμό εκμίσθωσης, όχι πώλησης. Εκμίσθωσης μακροχρόνιας, ώστε να μπορέσει και ο επενδυτής να βγάλει τα χρήματα τα οποία θα καταθέσει.